Όλγα Φαρμάκη δεν χρειάζεται συστάσεις. Μοντέλο και fashion blogger, αγαπάει τη μόδα και τα social media. Από πέρσι την πολιορκεί ομάδα παραγωγής του Survivor, αλλά φέτος το πήρε απόφαση και είπε το μεγάλο ναι. Διαθέτει υπέροχο κορμί και δηλώνει ότι πηγαίνει στο παιχνίδι με άγνοια κινδύνου. Πώς νιώθουμε? Όμορφα. Έχω και αγωνία επίσης για το άγνωστο. Δεν ξέρω πώς θα είναι εκεί που πηγαίνουμε, αλλά είναι και μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που θα ζήσουμε, ένα μοναδικό ταξίδι και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Τι θα σου λείψει περισσότερο από την Ελλάδα? Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Όταν σου κάνει την πρόταση να μπεις μέσα, πώς το σκέφτηκες όλο αυτό? Κοίτα, το σκεφτόμουν από πέρυσι. Μου πήρε ένα χρόνο για να καταλήξω να μπω. Α, είχες από πέρυσι την πρόταση? Είχα από πέρυσι την πρόταση. Και τι σε έκανε φέτος να πεις το ναι? Φυσικά αυτό το υπέροχο ταξίδι. Γιατί ήθελα και εγώ να γίνω μέρος του Survivor και να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία. Με το φαγητό πώς θα πας? Εντάξει, το έχω στο μυαλό μου ότι θα το αντιμετωπίσω. Θα δείξει. Δεν ξέρω αν θα σου πω αν είμαι γκρινιάρα με το φαγητό. Δεν είμαι γκρινιάρα με το φαγητό. Πας με άγνοια κινδύνου. Βασικά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πηγαίνω με άγνοια κινδύνου. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Η Ξένια Εβεν, τον Ρεκ, είναι το κορίτσι που κλέβει τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Γεννημένη από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Ουκρανό, διαθέτει ένα υπέροχο ταπεραμέντο που φαίνεται από την πρώτη κουβέντα μαζί της. Ήρθε στην Ελλάδα πριν λίγα χρόνια και έχει ενταχθεί στο μουσικό συγκρότημα Ρεκ, που μας χαρίζει πολλές μουσικές επιτυχίες. Ξένια, νομίζω ότι μέσα εκεί θα τους τραγουδά συνέχεια. Το έχω πει και στη συνέντευξη προηγουμένως. Εννοείται πως θα τραγουδάμε μαζί, βέβαια. Πώς θα πας με το αθλητικό κομμάτι, είσαι fit γενικότερα? Είδαμε φωτογραφίες σου, είσαι, αλλά... Είμαι, κάνω ό,τι μπορώ όταν έχω χρόνο. Γιατί τώρα είχαμε πάρα πολλά ταξίδια που έχουν πέσει πάνω μας μέσα Χριστούγεννα, μέσα στις γιορτές. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο. Αλλά ναι, γενικά είμαι πολύ φίλη με τα αθλήματα και τα λοιπά. Μητέρα Ελληνίδα, πατέρας Ουκρανία, διάβαζα. Ναι. Ένα πολύ ωραίο βιογραφικό. Στη Μάλτα ήσουνα, γυρίζεις στον κόσμο. Τους τρελαίνεις όλους με τους ρεκ. Ναι. Όταν ήρθε αυτή η πρόταση, πώς ένιωσες? Ένιωθα περίεργα. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πρώτα απ' όλα κατάλαβα ότι δηλαδή αυτή είναι η ευκαιρία για μένα να ζήσω κάτι καινούριο. Και είναι μια εντελώς καινούρια εμπειρία και κάτι που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου, στη ζωή μου, δηλαδή... Με το φαγητό πώς θα πάμε? Δεν έχω θέματα. Α, δεν έχεις θέμα. Άρα είμαστε εντάξει. Πιστεύω πως όχι, ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι κυνηγήτρια? Εννοείται. Έτσι σε θέλω. Πάμε έτσι με την ψυχολογία. Γεια σας.